Πότε θα λάβουν ενημέρωση για την πορεία της εξεταστικής οι φοιτητές? Πότε θα ανακοινωθεί επισήμως η έναρξη της εξεταστικής περίοδου από την κοσμητεία της κάθε σχολής και του κάθε τμήματος? Πόσο θα διαρκέσει η εξεταστική περίοδος? Πότε οι κοσμητείες θα πληροφορήσουν ακριβώς τους φοιτητές για τα προγράμματα της εξεταστικής περίοδου σε κάθε μάθημα? Πώς θα διεξαχθούν οι εξετάσεις σε μαθήματα πρακτικά, εργαστηριακού τύπου και κλινικά? Ο Υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης παρουσίασε στις 21 Μαΐου στους Πριτάνης το σχέδιο για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εξεταστική στα πανεπιστήμια. Ο κύριος Διγαλάκης ανέλησε την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, όχι μόνο του τρέχοντος θερινού εξαμήνου, αλλά και των επαναληπτικών του Σεπτεμβρίου στα ΕΗ. Η ειδική αναφορά έγινε φυσικά στα εργαστηριακά και κλινικά μαθήματα, τα οποία δεν μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως, τα οποία θα ξεκινήσουν στα ΕΗ την προσεχή Δευτέρα. Τη Δευτέρα δηλαδή που μας πέρασε. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εξ αποστάσεως διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων. Η σύσκεψη των Πριτάνεων των ΑΕΗ εστίασε στην διενέργεια των εξετάσεων. Από το Υπουργείο Παιδείας προκρίνονται οι προφορικές εξετάσεις με κατάθεση εργασίας, χωρίς να αποκλείεται ο παραδοσιακός τρόπος της εξέτασης διαζώσης, με αυστηρή τήρηση των προληπτικών μέτρων ασφαλείας κατά του COVID-19. Οι τελικές ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του εξαμήνου και την εξεταστική στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το τρέχον αερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 19-20 ανακοινώθηκαν με απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων του κυρίου Διγαλάκη. Η σχετική απόφαση ρυθμίζει ζητήματα της εκπαιδευτικής διδασκαλίας, την διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση των φοιτητών και την διεξαγωγή των εξετάσεων σε σχέση με το χρόνο που θα γίνουν αυτές, αλλά και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν. Σχετικά με την εξεταστική, η υπουργική απόφαση αποσαφηνίζει τον τρόπο και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι διδάσκοντες προκειμένου να αξιολογήσουν τους φοιτητές τους. Μαθήματα και εξετάσεις έως 31 Ιουλίου όσον αφορά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην έρευνα που ξεκινήσαμε, η Θεοδώρα Καρακιουλάχ, που είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο, μίλησε πρωτίστως με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Θεοδώρα, εκεί η σύγκλητος αποφάσισε να γίνουν οι εξετάσεις εξ αποστάσεως, με εξαίρεση κάποιες κλινικές ασκήσεις στο τμήμα κτηνιατρικής, ιατρικής και φυσικοθεραπείας. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 21 Ιουνίου έως την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Τα μεταπτυχιακά συνεχίζονται εξ αποστάσεως, έτσι? Ακριβώς. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο εξ αποστάσεως, δεν μπορούν να γίνουν λέει, διαφορετικά, εκτός και αν υπάρξουν ιδιαίτερες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν ξεκινούν από Δευτέρα 22 Ιουνίου ως την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Τα μεταπτυχιακά δεν έχουν σταματήσει, μας είπαν, καθόλου τα μαθήματα, συνεχίζονται κανονικά και μάλιστα όπως μας ανέφεραν είναι και πολύ πιο εύκολο για όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν μεταπτυχιακό, γιατί δεν βρίσκονται όλοι στην πόλη της Θεσσαλίας, οπότε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι κάτι που εντός εισαγωγικών βολεύει τους περισσότερους. Πάντως, σύμφωνα με αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας, ότι θα ξεκινήσουν εξ αποστάσεως από την Δευτέρα 25 του μηνός, φαίνεται ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Από Δευτέρα 22 Ιουνίου θα, εννοείς από Μάιο, έτσι? Ναι, σύμφωνα με αυτά που διάβασα και ήταν η απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, που έχει έρθει σε συνεννόηση με τους Πριτάνης όλων των ΑΕΗ των χωρών, ήταν να ξεκινήσουν 25. Αυτό φαίνεται ότι δεν θα γίνει ούτε και στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Να πούμε βέβαια, Κλαούντια, ότι προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία και με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Προσπαθήσαμε να έρθουμε και σε επικοινωνία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία και με το ΠΑΜΑΚ εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά δυστυχώς δεν κατέστη η δυνατή επικοινωνία μας. Ναι.
Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, όμως, κατάφερες να συνομιλήσεις με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, με την Μαρία Μιχαλοπούλου, που είναι αντιπρίτανης έρευνας και διαβίου εκπαίδευσης, η οποία, μεταξύ άλλων, σου είπε ότι θα ξεκινήσουμε την εξεταστική περίοδο στις 22 Ιουνίου. Και το πότε θα ολοκληρωθεί έχει να κάνει με το σχεδιασμό του κάθε τμήματος. Θα δώσουμε χρόνο στους φοιτητές ώστε να προετοιμαστούν και να λάβουν τα συγγράμματα. Τις επόμενες ημέρες θα αποφασιστεί το πώς και με ποιες μεθόδους θα γίνουν οι εξετάσεις, έτσι ώστε να τηρηθεί η αδιαβλητότητα. Οι εξετάσεις θα γίνουν εξ αποστάσεως και εδώ. Τα συγγράμματα ήδη διανέμονται στους φοιτητές και αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία στις 15 Ιουνίου. Ας ακούσουμε τι σου είπε Θεοδώρα η κυρία Μιχαηλίδου αμέσως τώρα. Ο σχεδιασμός για το Δημοκρίτιο για τα 20 τμήματά του είναι ο εξής. Θα ξεκινήσουμε την εξεταστική περίοδο στις 22 Ιουνίου, δίνοντας αρκετό διάστημα στα παιδιά για να προετοιμαστούν στους φοιτητές μας, παίρνοντας τα συγγράμματα, και να ξεκινήσουν την εξεταστική περίοδο από τις 22 Ιουνίου και μετά. Το πότε θα ολοκληρωθεί έχει να κάνει με το σχεδιασμό του κάθε τμήματος, το οποίο θα μεριμνήσει για τον καλύτερο προγραμματισμό της εξεταστικής περίοδου, κάτι στο οποίο τα τμήματα έχουν και τη σχετική εμπειρία. Τώρα, εμείς έχουμε ήδη αποφασίσει, έχουμε πάρει μια απόφαση λέγοντας ότι θα στηρίξουμε την εξαποστάσεως αξιολόγηση, την τηλεεξέταση, και λαμβάνοντας υπόψη τις δύο εγκυκλίους, τα ΦΕΚ, τα οποία εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Διγαλάκη, στην επόμενη σύγκλιτο, η οποία θα είναι την 5η 4 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, θα βγάλουμε τη σχετική απόφαση με την οποία θα δώσουμε το πλαίσιο για την εξεταστική. Το πώς και ποιες μεθόδους για την εξαποστάσεως εξέταση θα χρησιμοποιήσει το Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να εξασφαλίσει στο μέτρο του δυνατού την αδιαβλητότητα και την αξιοπιστία των εξετάσεων και να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Σχετικά με τα εργαστηριακά μαθήματα, πώς θα γίνουν οι εξετάσεις? Κοιτάξτε, καταρχήν από τη Δευτέρα έχουν ξεκινήσει οι φοιτητές της ιατρικής, του τμήματος ιατρικής στην Αλεξανδρούπολη, να καλύπτουν με φυσική παρουσία αυτό το οποίο δεν είχαν δηλώσει, ότι δεν γίνεται να καλυφθεί εξ αποστάσεως, δεν παρεχόταν εξ αποστάσεως. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο στο Πανεπιστήμιο ζήτησαν από τα τμήματα, προέκυψε από τα κενά που είχαν δηλώσει τα τμήματα και πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή με διαζώσεις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ωραία. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κομμάτι που έχει να κάνει με εργαστήρια, το οποίο πραγματοποιείται με διαζώσεις, με την παρουσία στο φυσικό χώρο του εργαστήριου. Γίνονται όλα εξ αποστάσεως τα μαθήματα. Οπότε το εξάμηνο θα ολοκληρωθεί με αυτή την εξαίρεση για τους φοιτητές της ιατρικής, θα ολοκληρωθεί εξ αποστάσεως. Μάλιστα. Και κάτι ακόμα σχετικά με τα μεταπτυχιακά. Ναι. Συνεχίζονται τα μεταπτυχιακά ή έχουν διακοπεί? Όχι. Εκτός γνωρίζω, δεν υπάρχει μεταπτυχιακό που έχει διακόψει τη λειτουργία του. Τα μεταπτυχιακά μας, με δεδομένη και την έδρα του Πανεπιστημίου στη Θράκη, είχαν στην πλειοψηφία τους, όχι όλα, ένα κομμάτι το οποίο γινόταν με τη μέθοδο της εξαποστάσεως, καθώς αυτό το επιτρέπει και ο νόμος. Μας δόθηκε δυνατότητα λόγω του κορονοϊού αυτό το ποσοστό για το τρέχον εξάμηνο, το εαρινό, να αυξηθεί. Και αυτό έχουν κάνει τα μεταπτυχιακά μας, όσα ήταν σε λειτουργία, και το χρησιμοποιούν και θα ολοκληρώσουν το εξάμηνό τους με την εξαποστάσεως διδασκαλία. Αυτό το οποίο είναι σε αναστολή και θα πρέπει να δοθούν λύσεις είναι η πρακτική άσκηση. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν τόσες υποπεριπτώσεις και επιμέρους συνθήκες για κάθε μεταπτυχιακό, ακόμα και σε κάποια προπτυχιακά, στα οποία τώρα όμως θα δώσω μια τόσο γενική απάντηση, η οποία δεν δίνει και πρόσθετη πληροφορία. Έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες των εξετάσεων? Τα έχετε ανακοινώσει? Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί. Γιατί? Γιατί περιμένουμε την απόφαση, και μαζί με την απόφαση και τις ημερομηνίες στο το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, όπως λέμε, θα μπορέσει να γίνει με μεγαλύτερη ακρίβεια ο σχεδιασμός της εξεταστικής περίοδου. Αυτό είναι κάτι στο οποίο αποφεύγουμε να κάνουμε αλλαγές, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλοι οι φοιτητές και δάσκοντες κάνουν προγραμματισμό. Και στα προπτυχιακά δεν έχουν ενημερωθεί για το πότε? Αναλυτικά όχι. Όχι. Ωραία. Και κάτι τελευταίο. Σχετικά με τα συγγράμματα, έχουν δοθεί στους φοιτητές? Κοιτάξτε, τα συγγράμματα είναι ένα ιδιαίτερο θέμα, το οποίο ναι, διανέμονται τώρα. Έχουμε καταληκτική ημερομηνία την 15η Ιουνίου.
Μέχρι τότε έχουμε τη διαβεβαίωση ότι θα φτάσουν τα συγγράμματα στα χέρια των φοιτητών. Η δική μας εξεταστική, και αυτός ήταν ο προγραμματισμός για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, ξεκινά 22 Ιουνίου. Να πάμε τώρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Νίκο Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι πρίτανης του ΑΠΙΘΙΤΑ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Έγκερ, και καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Κύριε Παπαϊωάννου, θα θέλαμε να μάθουμε λίγο πότε θα ξεκινήσει η εξεταστική περίοδος, γιατί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και οι φοιτητές είναι σε μία ανασφάλεια, γιατί σε πολλά τμήματα δεν γνωρίζουν κατά πότε θα ξεκινήσουν και με ποια μορφή θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις. Ναι, και όχι μόνο για το Αριστοτέλειο, αλλά. Εντάξει, εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για το Αριστοτέλειο. Ναι. Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για το Αριστοτέλειο. Το πότε θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις δεν είναι κάτι που είναι κοινό για όλα τα τμήματα. Διότι άλλα τμήματα έχουν ολοκληρώσει ή ολοκληρώνουν την εκπαίδευση την θεωρητική, άλλα τμήματα έχουν και θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση, η οποία ολοκληρώνεται ή θα ολοκληρωθεί στο αμέσως προσεγγές περιβάλλον χρόνο, και άλλα τμήματα, όπως είναι τα τμήματα της Σχολής Επιστημολογίας, λόγω των κλινικών θα εξαντληθεί το εξάμεινο αρχές Ιουλίου. Άρα λοιπόν ο κάθε φοιτητής μπορεί να ανατρέξει στις ανακοινώσεις του τμήματος, του κάθε τμήματος που ανήκει, όπου εκεί θα δει ακριβώς το πότε θα ξεκινήσει η εξεταστική περίοδο του συγκεκριμένου τμήματος. Μάλιστα. Τώρα, το πώς θα γίνουν, γιατί βάλατε και ένα δεύτερο, το πώς θα γίνουν οι εξετάσεις, η σύγκλητος του Αριστοτελείου χτες επιβεβαίωσε και συμπλήρωσε την προηγούμενη απόφασή της ότι εξαιτίας της άποψης που έχουμε ότι η υγεία και η ασφάλεια των φοιτητών όπως και των κοινότητων είναι αδιαπραγμάτευτες, και με δεδομένο ότι πρέπει να συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι για να μπορούν ενδεχομένως να γίνουν οι εξετάσεις διαζώσεις. Επίσης το ότι πάρα πολλοί φοιτητές είναι εκτός Θεσσαλονίκης ή ακόμη και εκτός Ελλάδος, και ενδεχομένως και οι ίδιοι είναι σε ευπαθείς ομάδες ή ζουν με γονείς ή με άτομα που είναι σε ευπαθείς ομάδες. Άρα λοιπόν επιβεβαιώθηκε η εξ αποστάσεως εξέταση των φοιτητών, που μπορεί να γίνει με 3-4 τρόπους. Αυτούς τους τρόπους τους γνωρίζουν τα μέλη ΔΕΠ, και αύριο ή μεθαύριο θα αναρτηθεί στους ιστοτόπους του κάθε τμήματος οι ανακοινώσεις και για το πρόγραμμα, αλλά και για τον τρόπο της εξαποστάσεως εξέτασης των φοιτητών. Αν τώρα κάποιος φοιτητής έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, κινητικό ή οποιοδήποτε άλλο, τότε με μια αίτηση στην γραμματεία του τμήματος και με το διδάσκοντα θα βρεθεί η βέλτιστη λύση για τον οποιονδήποτε έχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Ναι, κύριε Παπαϊωάννου, εάν κατάλαβα καλά, άρα και τα εργαστηριακά και τα κλινικά μαθήματα υπάρχει δυνατότητα να δώσουν οι φοιτητές εξετάσεις εξ αποστάσεως? Συγγνώμη, τα εργαστηριακά μαθήματα των περισσότερων σχολών διδάσκονται ηλεκτρονικά. Ναι. Υπάρχει τρόπος. Η κλινική, ας το πούμε, η κλινική εκπαίδευση στο τελευταίο εξάμηνο των φοιτητών της ιατρικής, της διατρικής, την ιατρικής, γίνεται διαζώσεις, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, και προφανώς στις περιπτώσεις αυτές, όταν εγώ μπαίνω μέσα στο θάλαμο για να κάνω παθολογία, χειρουργική ή οποιαδήποτε άλλη ιατρική ειδικότητα, εάν ο διδάσκον ταυτόχρονα εκεί στην τελευταία μέρα ή στο τελευταίο διάστημα θέλει να με εξετάσει, αφού με έχει παρόντα μπορεί να με εξετάσει. Μόνο στις κλινικές. Κύριε Παπαϊωάννου, επειδή αυτή η ιστορία της πανδημίας και του COVID-19 λίγο πολύ όλους μας και όλους τους τομείς μας βρήκε απροετοίμαστος αυτή η ιστορία, με ποια εργαλεία θα λειτουργήσει η εξαποστάσεως εξεταστική περίοδος και προλάβατε να δημιουργήσετε όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία θα καλύψουν και το διδακτικό προσωπικό αλλά και τους φοιτητές? Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Μπορεί σήμερα επαναβεβαίωσε η σύγκλητός μας, αλλά οι τρόποι και τα μέσα έχουν ήδη
εκπονηθεί και έχει ήδη όλο το πρόγραμμα ετοιμαστεί εδώ και ένα μήνα από τους συναδέλφους τεχνικούς και συναδέλφους πληροφορικούς γενικότερα από τα προβλήματα που σχετίζονται με την πληροφορική και συγκεκριμένα το αντικείμενό τους είναι πληροφορική της εκπαίδευσης. Εκείνο όμως που θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά είναι ότι από όλα τα μέσα υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Εξ αποστάσεως κλειστού τύπου γραπτή εξέταση, ανοιχτού τύπου γραπτή εξέταση, εξ αποστάσεως προφορική εξέταση, συνδυαστικό με κάποια εργασία. Υπάρχουν τρόποι. Έχει όμως διασφαλιστεί. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω αμέσως μετά. Έχουν διασφαλιστεί οι δικλείδες έτσι ώστε οι εξετάσεις να είναι αξιόπιστες και αδιάβλητες. Προσέξτε λίγο, είναι προφανές, αλλά ποιος μπορεί εμένα να μου πει τι σημαίνει αδιάβλητο και ποιος μπορεί να μου πει ότι και η διαζώσης εξέταση είναι 100% αδιάβλητη. Εκείνο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι σαφώς έχουν προβλεφθεί οι δικλείδες, εκείνες οι ασφαλιστικές, σε σχέση και με την τήρηση των προσωπικών δεδομένων των φοιτητών. Πρέπει να τηρήσουμε και αυτό ευλαβικά. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν προσωπικά δεδομένα προς όφελος της όποιας εξέτασης. Άρα λοιπόν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες και οι ασφαλιστικές δικλείδες, έτσι ώστε η εξέταση αυτή, κάτι και που γίνεται παγκόσμια, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, όλα τα σοβαρά πανεπιστήμια του κόσμου γίνονται εξ αποστάσεως οι εξετάσεις. Ήδη το Cambridge ανέφερε ότι όλη την επόμενη χρονιά θα είναι εξ αποστάσεως. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν όλος ο κόσμος να λύνει σοβαρά τέτοια θέματα και εμείς να μένουμε τα στο κόμμα. Τα έχει λύσει ήδη κύριε Παπαϊωάννου τα προηγούμενα χρόνια και αυτό ήθελα λίγο να σας ρωτήσω κατά πόσο εδώ στην Ελλάδα μας δυσκόλεψαν αυτά τα εργαλεία γιατί δεν ήμασταν μαθημένοι σε αυτά. Σωστή η παρατήρηση. Όπως και με, με το ξεκίνημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των μαθημάτων. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είχε προβλήματα στην αρχή, ούτε μπορώ να πω τώρα ότι και οι εξετάσεις θα είναι έτσι πολύ απρόβλεπτα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ανθρώπινο και τεχνικά κάποια προβλήματα. Με διάθεση όλα λύνονται, ναι. Μπράβο. Επομένως λοιπόν, όταν δεν είμαστε δογματικοί και όταν εκτιμούμε ότι είναι μια ακραία περίοδος αυτή τώρα, διότι θέλω να πιστεύω ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε ξεκάθαρα μια διαζώσης παρουσία των φοιτητών, κανείς από εμάς δεν θέλει ένα άδειο πανεπιστήμιο, ένα κουφάρι πανεπιστήμιο. Θέλουμε τους φοιτητές μας δίπλα μας, θέλουμε να υπάρχει καθημερινή διάδραση και ανάδραση. Άρα λοιπόν είναι μια ακραία περίπτωση που προσπαθούμε να την επιτύχουμε και είναι προς τιμήν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, από τους συναδέλφους επαναλαμβάνω και τεχνικούς αλλά και μέλη ΔΕΠ που συνέδραμαν σε όλη αυτή την προσπάθεια της τεχνικής υποδομής, που πραγματικά βγαίνουμε μπροστά και δίνουμε τα φώτα μας με την όποια παραλλαγή και σε άλλα πανεπιστήμια. Κρατάμε από εδώ και πέρα τα θετικά της περίοδου αυτής που είναι πια τα μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να τα μπολιάσουμε στη διαζώση, σε εκπαίδευση και εξέταση από το Σεπτέμβριο και μετά για να γίνει ακόμα καλύτερο το σύστημά μας. Κύριε Παπαϊωάννου, καλησπέρα και από μένα. Τι συμβαίνει με τα μεταπτυχιακά, συνεχίζονται τα μεταπτυχιακά? Α και Β κύκλου με την λογική της παρουσίας, όχι θεωρητικής, αλλά εάν υπάρχει κάποια άσκηση που δεν μπορεί να γίνει με άλλον τρόπο ή κάποια κλινική άσκηση αν μιλάμε για σχολές επιστημονικίας, αυτά συνεχίζονται και εξετάσεις θα γίνουν και εκεί, είναι προφανές ηλεκτρονικά, διότι και εκεί τα ακροατήρια είναι πολύ μικρότερα. Άρα δεν έχει ανασταλεί κάτι στα μεταπτυχιακά, συνεχίζονται κανονικά εξ αποστάσεως και όπου χρειάζεται διαζώσεις. Και οι διδακτορικές διατριβές θα ολοκληρωθούν κανονικά και η κρίση των διδακτορικών διατριβών θα γίνεται κανονικά ηλεκτρονικά πάντα, έτσι. Ηλεκτρονικά, ναι. Και σχετικά με τα συγγράμματα, κύριε Παπαϊωάννου, έχουν παραλάβει. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι όντως έγινε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια φέτος, μάλλον αυξήθηκε ο αριθμός των δικαιούχων για συγγράμματα. Πέσαμε στην περίπτωση, ανέλαβαν μετά από πολλές συζητήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, η οποία και είναι θετικό ότι κατέληξαν σε συμφωνία, οι courier, οι ταχυμεταφοράς, οι εταιρείες ταχυμεταφοράς. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι 10 Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί. Τώρα
Δεν μπορώ, ναι. δεν έχω άποψη γι' αυτό. Ναι. Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Άρα είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι προσπαθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο να το λύσει. Έτσι ώστε να έχουν οι φοιτητές έγκαιρα τα συγγράμματα. Αυτό τον λόγο είπαμε, ήταν η σύσταση της Εγκλήτου. Ας ξεκινήσουν όλα τα τμήματα και μία εβδομάδα μετά την υποτιθέμενη τελευταία παράδοση. Κύριε Παπαϊωάννου, όσον αφορά τα δίδακτρα με τα μεταπτυχιακά, λόγω της έκτακτης κατάστασης, έχουν μήπως διαμορφωθεί οι τιμές? Δεν μπορεί να. Ναι, ναι. Σωστή και αυτή η ερώτηση, εύλογη μάλλον. Είναι όμως απόφαση, δεν μπορεί να είναι κεντρική απόφαση αυτή. Είναι απόφαση του κάθε μεταπτυχιακού, δηλαδή της επιτροπής του κάθε μεταπτυχιακού, του κάθε τμήματος. Ξεχωριστά. Να αποφασίσει και να έρθει στη Σύγκλιτο προς επικύρωση. Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Παπαϊωάννου, εγώ αντιλαμβάνομαι πάντως ότι μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία, αν μπορώ να την πω έτσι, που πέρασε ο πλανήτης σύσσωμος με την πανδημία και τον COVID-19, η επόμενη μέρα, τουλάχιστον στο δικό σας τομέα, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, θα μας βρει καλύτερους. Ελπίζουμε. Ελπίζουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία, κύριε Παπαϊωάννου. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Νίκος ο Παπαϊωάννου Πρίτανης στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το σημείο να σας πούμε ότι βρέχει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο κέντρο και στην Καλαμαριά και επίσης νωρίτερα έριξε χαλάζι στην Περιφερειακή. Πάμε τώρα λίγο, Θεοδώρα, να δούμε πώς λειτουργεί και ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Εδώ στην Ελλάδα η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχουμε? Το ΟΕΑΠ, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στην Πάτρα. Ναι. Να δούμε λίγο τι σου είπε όταν συνομίλησες νωρίς μαζί του ο Παντελής ο Σκλιάς, ο οποίος είναι πρίτανης του Πανεπιστήμιου Νεάπολης Πάφου και πρόεδρος της Συνόδου των Πριτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων. Οι εξετάσεις εκεί πραγματοποιούνται κανονικά και ήδη υλοποιούνται. Οι εξετάσεις γίνονται με συγκεκριμένες μεθόδους και σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες ανοιχτών βιβλίων και δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του φοιτητή. Οι εξετάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο από τα ιδιωτικά όσο και από τα δημόσια πανεπιστήμια, πραγματοποιούνται κανονικά, στην ώρα τους όπως είχαν αρχικά προγραμματιστεί. Χαρακτηριστικά στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου, του οποίου ακαδημαϊκά προείσταμαι, οι εξετάσεις έχουν ήδη προγραμματιστεί, ήδη υλοποιούνται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας που έχει θέσει ο φορέας διασφάλισης ποιότητας Κυπριακής Δημοκρατίας. Πότε ξεκινάνε, έχουν ήδη ξεκινήσει? Ναι, βεβαίως, έχουν ήδη ξεκινήσει και σε λίγο ολοκληρώνονται. Και πώς θα γίνονται, διαδικτυακά γίνονται με την παρουσία των φοιτητών? Γίνονται με διάφορες συγκεκριμένες μεθόδους, οι οποίες πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές, επαναλαμβάνω, που έχει θέσει ο φορέας διασφάλισης ποιότητας Κυπριακής Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η διαδικασία των ανοιχτών βιβλίων, open book exams όπως ονομάζεται, ή take home exams, ανοιχτά βιβλία δηλαδή, που σημαίνει ερωτήσεις κρίσεως για τους φοιτητές. Ανάπτυξη θεμάτων τα οποία όμως δεν ταυτίζονται με το περιεχόμενο του βιβλίου, αλλά δίνουν τη δυνατότητα στον φοιτητή να αναπτύξει κριτική άποψη και γνώση. Αναφορά σε πηγές, σε βιβλιογραφία και όχι, δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του φοιτητή. Αυτό γίνεται, κύριε Σκλιά, λόγω της πανδημίας? Δηλαδή, έχετε αλλάξει κάποια πράγματα στον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων λόγω της πανδημίας? Ναι, βεβαίως. Αυτό έγινε λόγω της πανδημίας, είναι ένα έκτακτο γεγονός, το οποίο όμως βεβαίως ανταποκρίνεται και στην νέα και διεθνή πραγματικότητα. Γιατί πρέπει να σας πω ότι όλα τα μεγάλα διεθνή ιδρύματα έχουν υιοθετήσει αντίστοιχες μεθόδους. Πρέπει επίσης να σας πω ότι όλο αυτό γίνεται και έχει γίνει με την απόλυτη και σύμφωνη γνώμη και μεθοδολογία η οποία έχει υιοθετηθεί, επαναλαμβάνω, από το Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου δεν τίθεται κανένα θέμα διασφάλισης της ποιότητας και της εγκυρότητας των πτυχίων των φοιτητών μας. Πάντως έχετε ξεκινήσει εσείς και σχεδόν ολοκληρώνονται οι εξετάσεις. Δεν έχουμε, πρώτον, σε ό,τι αφορά τις ώρες διδασκαλίας, πρέπει να σας πω ότι δεν έχει χαθεί ούτε μία ώρα.
και το σύνολο των διαδικασιών έχει υλοποιηθεί σύμφωνα στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης και όχι μόνο, διότι σας μιλώ και με την ιδιότητά μου του Προέδρου της Συνόδου των Πριτάνων των Κυπριακών Πανεπιστημίων. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι τόσο στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάμφου όσο και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας το σύνολο των διαδικασιών έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο όπως αυτό είχε αρχικά ανακοινωθεί στους φοιτητές. Αυτά και από την Κύπρο. Απ' έξω, αν περάσεις, μου λέει φίλος ακροατής, νομίζεις ότι είναι ξενοδοχείο το Πανεπιστήμιο της Πάφου. Το επιβεβαιώνω κι εγώ. Το οποίο ακολουθεί εκλεώδια τα βρετανικά πρότυπα. Αυτά όσον αφορά την εξεταστική περίοδο. Εν μέσω πανδημίας COVID-19. Όλα αλλάξαν, όλα αλλάζουν. Θα μας βρει καλύτερους την επόμενη μέρα, τουλάχιστον σε τεχνογνωσία. Κάτι στο οποίο σαν Ελλάδα ήμασταν αρκετά πίσω σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ο κάθε φοιτητής, το κάθε πανεπιστήμιο, η κάθε σχολή αποφασίζει χώρια. Άλλες ημερομηνίες, άλλες διαδικασίες. Οπότε οι φοιτητές, καλά θα κάνετε να έρχεστε σε επαφή με το πανεπιστήμιο και το τμήμα σας, να μπαίνετε στους ιστότοπους, να ενημερώνεστε. Και όλα θα πάνε καλά και σας ευχόμαστε και εγώ και η Θοδώρα καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε όλους. Ένα πρόβλημα το οποίο διαπιστώθηκε και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στο Δημοκρίτιο, σίγουρα σε αυτά τα δύο, γιατί μας το είπανε. Πρόκειται με τα συγγράμματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Κλαούντια, ξέρεις, όσον αφορά τα συγγράμματα. Ναι, γιατί για να δώσεις εξετάσεις πρέπει δεν να έχεις στα χέρια σου. Μέρες νωρίτερα τα συγγράμματα στα χέρια σου. Ο κάθε φοιτητής, εντάξει, πρέπει να ξεκινήσει να διαβάζει, υποτίθεται. Το μήνυμα. Αλλά αν δεν τα έχεις στα χέρια σου τα συγγράμματα, δεν θα βγάλεις ύλη. Εγώ, ας πούμε, που είμαι τώρα φοιτήτρια, έτσι, τα συγγράμματα τα έχω από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους. Τα έχω στα χέρια μου. Mm-hmm. Εάν περιμένω να μου έρθουν 2 εβδομάδες ή 1 εβδομάδα πριν τις εξετάσεις, θα το χάσα. Θα πάω για Ιούλιο, τέλη Ιουλίου εξετάσεις. Να. Σε δεύτερη εξεταστική. Επαναληπτικές. Ναι, ναι. Mm. Αύγουστο. Μάλιστα. Να αντιμετωπίζουμε ούτως ή άλλως πρωτόγνωρες καταστάσεις.